Λοιπόν, για πες μου κάτι. Να σου πω. Γιατί αυτή η αιμονή με το τραγούδι, με το αυτή η νύχτα να πάει στην οντισιόν για το μικρούτσικο, ενώ μου είχε πει από το τηλέφωνο ότι θέλω να μου ετοιμάσεις 4 τραγούδια που με αυτά να σε διάλεγα ανάμεσα από άλλους 200 και είχα τρελαθεί εγώ, για Παναγία μου, τι να πω. Είχα βρει βέβαια 4 δικά του για να του πω. Είχα διαλέξει το Καραντί, είχα διαλέξει την Ελένη, είχα διαλέξει το Ταυρό του Νότου και άλλο ένα τώρα δεν θυμάμαι. Αλεξίου. Και όταν πήγα εκεί, μου λέει: ποια έχεις ετοιμάσει? Του λέω: αυτά. Μου λέει: ωραία. Άμα σου πω να μην μου πεις κανένα από αυτά και να μου πεις κάποιο άλλο, τι θα μου πεις? Λέω: όχι, γράμμα. Αυτός προετοιμασία. Τσάμπα. Και μου ήρθα φθόρμητα, λέω: το αυτή νυχταμένη. Λέω: ωραία, μου λέει: για πάμε στο πιάνο. Και πήγαμε στο πιάνο και το ήξερε, το έπαιξε, ας πούμε, και είπα το μισό. Και λέω το μισό και γυρίζει, με κοιτάζει και μου λέει: εντάξει, κορίτσι μου, θα συνεργαστούμε. Αυτό ήταν. Δεν προέκυψε. Νομίζω ότι είναι από αυτά τα πράγματα που ξέρεις ότι τα έχεις μέσα σου. Δηλαδή, ανήκω στην κλασική κατηγορία των παιδιών που τραγουδούσαν από πολύ μικρά κτλ. Η μητέρα μου θυμάται περιστατικά τα οποία μου λέει, ας πούμε, που ήμουν πάρα πολύ μικρή και είχαμε πάει, με είχε πάει να δούμε Νταλάρα Παπακοσταντίνου. Και με κρατούσε και γύρισα, λέει, και της είπα ότι εγώ εκεί πάνω πρέπει να είμαι. Ναι, και λέει ότι το παιδί μου είναι ψώνιο, αλλά... Αν είναι η συνεργασία που θυμάμαι, που είχε προκύψει και εκείνο το διπλό του CD. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, ήμουν σίγουρη. Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Μπορώ να σε καταλάβω γιατί το έπεσε εκεί πάνω, ήθελα να είμαι. Και πάντα δηλαδή μέσα από τη μουσική εκφραζόμουν. Ή ξέρω εγώ, τσακωνόμουν με τον μπαμπά μου, με μάλλον κτλ. Κλειδωνόμουν μέσα στο μπάνιο. Έρχονταν μετά από λίγο, λέει η μητέρα μου, τα περιγράφει τώρα αυτά. Όχι, το παιδί έχει στενοχωρηθεί και περνούσα απ' έξω, μου λέει, και άκουγα τραγούδια, κακό, ιστορίες μου. Μέσα στη στενοχώρια. Ναι, ναι. Εγώ πάντα έτσι εκφραζόμουν, επειδή μου κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και δώσ' να καταλάβεις και αρχίσαν οι γείτονες και χτυπάγανε τους τοίχους ότι σε ακούμε, όχι ότι τους ενοχλούσα. Σε ακούμε μαζί σου.